Κυρία Κτιστάκη, μέχρι και σήμερα το πρωί παίρνουμε συνεχώς με τις αναφορές, τα μηνύματα και τα ψηφίσματα από όλους τους φορείς για αυτό το παλασιθιώτικο συλλαλητήριο αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Σελινάρι. Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων, με φαρμακεία, με αγρότες, με ιδιοκτήτες ταξί, όλος ο κόσμος, έμποροι, όλες οι παραγωγικές τάξεις βρίσκονται επί ποδός. Αυτή τουλάχιστον είναι η αίσθηση που παίρνουμε από το Λασίθι. Δώστε μας την εικόνα της Ιεράπετρας. Ναι, η ίδια είναι και η δική μας η αίσθηση και από την Ιεράπετρα. Έχουν ήδη πάρθει αποφάσεις εδώ για κλεισίματα εμπορικών καταστημάτων, καφέ εστίασης. Λογικά η πόλη θα είναι νεκρή αύριο από την ώρα που θα μπούμε στα λεωφορεία να φύγουμε για να έρθουμε στο Σελινάρι. Τα σχολεία επίσης έχουν πάρει αποφάσεις, οι ενώσεις γονέων, τα 15 μελή, η εκπαιδευτική στάση εργασίας για κλεισίματα και κατέβασμα στο κέντρο της πόλης που θα είναι εδώ στην Ιεράπετρα η προσυγκέντρωση 10 η ώρα. Η αίσθηση είναι ότι υπάρχει έτσι ένας μεγάλος αναβρασμός και μια μεγάλη διάθεση να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει πριν 2 χρόνια με τη μεγάλη την κινητοποίηση εδώ στην Ιεράπετρα, και η ίδια είναι η αίσθηση και από τις υπόλοιπες πόλεις του νομού Λασιθίου. Είχαμε ένα συντονισμό, ένα διαδικτυακό συντονιστικό της προχθές για να κάνουμε έτσι καλύψουμε τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες. Παντού είναι η ίδια η κατάσταση. Εδώ εμείς χθες το βράδυ αποφασίσαμε να βάλουμε ακόμα ένα λεωφορείο. 7 δηλαδή θα φύγουν από την Ιεράπετρα, με μια παράκληση στον κόσμο που έχει μεταφορικό μέσο να χρησιμοποιήσει το δικό του μεταφορικό μέσο για να μπορέσουν οι άνθρωποι που είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή δεν διαθέτουν όχημα να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία. Τα οποία παρεπιπτόντως είναι προσφορά από διάφορα σωματεία και συλλόγους που συνδράμουν οικονομικά και για τα λεωφορεία και για όλο το υπόλοιπο υλικό που απαιτεί έτσι αυτή η κινητοποίηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δίπλα σας, κυρία Κτιστάκη, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση τουλάχιστον προεκλογικά απαιτούσε, ήθελε, διεκδικούσε ρόλο λόγο ακόμα και στην υγεία. Είναι δίπλα σας? Εξαρτάται πώς θα το δει κανείς. Είναι δίπλα μας τόσο όσο να φαίνεται ότι είναι δίπλα μας, χωρίς ωστόσο να εκτίθεται, να πω αυτή τη λέξη. Δηλαδή, στο αίτημά μας προς την Δημοτική Αρχή για ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα για υιοθέτηση του δικού μας ψηφίσματος, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έχει υιοθετηθεί από το Δήμο Αγίου Νικολάου, για παροχή μικροφωνικής λεωφορείου και για να κλείσουν οι υπηρεσίες του Δήμου έτσι ώστε πραγματικά να νεκρώσει η πόλη, ικανοποιήθηκαν τα 2 από τα 4. Υπάρχει δηλαδή συνδρομή του Δήμου να μας φτιάξει εδώ στο κέντρο της πόλης, να μας φέρει τα μηχανήματά του για να υπάρχει μικροφωνική το πρωί, και διαθέτει το ένα λεωφορείο που έχει ο Δήμος για τη μεταφορά του κόσμου. Δεν κλείνει τις υπηρεσίες του και δεν έχουμε δει ακόμα ψήφισμα. Μάλιστα. Όσον αφορά την Ιεράπετρα, τα πράγματα με τον Άγιο Νικόλαο νομίζω είναι κάπως καλύτερα. Δεν έχω εικόνα από τη Σιτία. Όσον αφορά το Δήμο, δηλαδή. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Από ό,τι έχουμε δει, υπάρχουν ψηφίσματα από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω για τα μικρότερα κόμματα και παρατάξεις, γιατί δεν έχουν βγάλει κάτι τα ραδικά. Το ΚΚΕ εννοείται. Δεν έχουν βγάλει τα μικρότερα κόμματα κάτι. Κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα, είναι το μυαλό μου λίγο αυτές τις μέρες φορτωμένο πολύ. Ναι. Σας ρωτούσα αν οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι ή οι βουλευτές, αλλά δώσατε μια πρώτη απάντηση που είπατε ότι υπάρχουν κάποια ψηφίσματα. Δεν ξέρω βέβαια αν όλα αυτά σαν αιτήματα από τους σημερινούς βουλευτές έχουν φύγει και έχουν πάει και στο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν έχουν καταθέσει ερωτήσεις. Ξέρω ότι έχει σίγουρα καταθέσει το ΚΚΕ. Έχω όμως την αίσθηση, χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου τις περιοτήσεις στη Βουλή και τα λοιπά, ότι το μεγάλο το στοίχημα θα δοθεί στην κινητοποίηση. Δηλαδή, κατά πόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχουν, τέλος πάντων να το πω έτσι, οι συγκεκριμένες παρατάξεις, για να φέρουν κόσμο στο συλλαλητήριο. Εκεί θα δοθεί η πραγματική απάντηση, εκεί θα φανεί ποια είναι η δυναμική
και η πίεση απέναντι στην κυβέρνηση είναι η φυσική παρουσία του κόσμου είναι που θα το κάνει. Θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Ότι είναι πολύ ύπουλη και χαρακτηριστική η τοποθέτηση του κ. Πλακιωτάκη τώρα τελευταία πριν από δύο μέρες, χθες ολότελα, έχω χάσει λίγο την αίσθηση του χρόνου, όσον αφορά τα νοσοκομεία όταν ρωτήθηκε, που ήταν εδώ με την αφορμή της 25ης Μαρτίου στην Ιερά Πέτρα, όταν ρωτήθηκε για τα νοσοκομεία, η απάντησή του ήταν ότι αυτό που πρέπει να γίνει στο νομό Λασισίου είναι κάποιο κεντρικό νοσοκομείο και τα υπόλοιπα, αυτό που εννοούσε είναι να αναλάβουν ένα τομέα το κάθε άλλο νοσοκομείο, το οποίο βέβαια είναι τελείως στον αέρα, γιατί ας πούμε ότι το χειρουργικό της Ιεράπετρας που είναι πάρα πολύ καλό, το να αναλάβει το χειρουργικό του Λασισίου τι σημαίνει? Ότι θα αναλάβει το χειρουργικό, αλλά δεν θα έχει αναισθησιολόγους, δεν θα έχει ακτινολόγους, δεν θα έχει μικροβιολογικό, δεν θα έχει παθολόγο, δεν θα έχει πνευμονολόγο. Πώς θα κάνουν χειρουργία οι άνθρωποι? Είναι δηλαδή κουφό αυτό το πράγμα που λέει. Είναι, ουσιαστικά χρησιμοποιείται και πάλι για να πυροδοτήσει, για να υποδαβλήσει την αντιπαλότητα ανάμεσα στις πόλεις, παραμονές του συλλαλητηρίου. Και να ουσιαστικά να χαϊδέψει τα αυτιά, ας πούμε, των κατοίκων του Αγίου Νικολάου. Ότι κοιτάξτε, εσείς δεν έχετε να φοβάστε. Οπότε αφήστε τους άλλους να φωνάζουν. Να δημιουργήσει ένα κλίμα διαίρεσης ανάμεσα στις πόλεις. Έχω την εντύπωση ότι δεν πέρασε, ευτυχώς δηλαδή. Η αίσθηση από όλους μας, από την εμπειρία μας, είναι ότι και τα τρία νοσοκομεία βρίσκονται σε κακό χάλι και ότι αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που υπάρχει παντού, όχι μόνο στο Λασίθι, παντού στα νοσοκομεία, δεν θα έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία άμεσα. Όχι σε πολύ μακρινό μέλλον, τώρα. Δηλαδή τα νοσοκομεία καταραίουν και τα τρία μαζί. Ούτως ή άλλως. Και αν ήταν τα μόνα που καταραίουν, αλλά μένουμε στο Λασίθι, γιατί είναι επανασιθιώτικη η αυριανή κινητοποίηση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και αύριο θα δώσουμε το δικό σας το στίγμα στον κόσμο και ο οποίος θα μετακινείται και μετακινείται, γιατί 12 το μεσημέρι θα είσαστε στο Σελινάρι. Φαντάζομαι ότι εξαιτίας αυτής της κινητοποίησης θα υπάρχουν και κάποια κυκλοφοριακά θέματα, προβλήματα. Το λέω για εκείνους οι οποίοι μετακινούνται να το ξέρουν, αλλά ξέρουν και το λόγο αυτής της κινητοποίησης που αφορά τον καθένα από εμάς. Κυρία Κτιστάκη. Και εμείς από εδώ κάνουμε έκκληση είτε να φροντίσουν να είναι πριν τις 12 να έχουν περάσει από το Σελινάρι, είτε να περιμένουν μετά τις 3. Με κάποιες απογευματινές ώρες να κάνουν τα δρομολόγια που θέλουν. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Προς καλά, το παρόν. Πάνω σε αυτή την ετοιμότητα, γιατί για αυτή κουβεντιάζουμε, πάω στον κύριο Μανουσάκη, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουγιώργη. Φαντάζομαι ότι είσαστε έξω στο δρόμο διοργανώνοντας τα πάντα όλα για αυτή την αυριανή κινητοποίηση. Τη λαϊκή στον Άγιο Νικολάου έχουμε έρθει να μοιράσουμε ανακοινώσεις και να καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει αύριο μαζί εδώ με μέλη της Επιτροπής Αγώνα. Θέλω να συνεχίσω από αυτά που είπε η κυρία Χρυστάκη προηγουμένως για τις δηλώσεις του κυρίου Πλαγιωτάκη, ότι όχι μόνο προσπαθεί να προκαλέσει διαίρεση, αλλά ουσιαστικά ένα χρόνο μετά αλλάζει από αυτά που είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκεφτόμενος τις τρεις πόλεις του νομού, που ήρθε και είπε προεκλογικά πέρυσι τέτοια εποχή: μην ανησυχείτε, δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο, θα φροντίσουμε τις μονάδες υγείας του νομού, θα βάλουμε και την αγαπηδάκη στο Υπουργείο Υγείας και όλα τα νοσοκομεία, είπε στην Ιεράπετρα χαρακτηριστικά, θα έχετε όλες τις ειδικότητες, θα είναι ένα μικρό νοσοκομείο, αλλά θα έχετε όλες τις ειδικότητες. Ένα χρόνο μετά που τα είπε αυτά ο Μητσοτάκης, η καθαρά Δευτέρα, στο νοσοκομείο Ιεράπετρας εφημέρευε σε όλο το νοσοκομείο μόνο ένας γενικός χειρουργός και ένας μικροβιολόγος. Και το κέντρο υγείας δεν εφημέρευε παθολογική, δεν εφημέρευε ακτινολογικό, δεν εφημέρευε αναισθησιολογικό, δεν εφημέρευε καρδιολογικό, δεν εφημέρευε ορθοπαιδικό, δεν εφημέρευε πνευμονολογικό. Μια σειρά από ειδικότητες δεν εφημερεύανε καθόλου την καθαρδευτά και μάλιστα κάποιες από αυτές ιδιαίτερα κρίσιμες, όπως ο παθολόγος, ο καρδιολόγος, ο αναισθησιολόγος, ο ακτινολόγος. Έτσι, αυτό είναι η κατάσταση που βγάζει τον κόσμο στο δρόμο. Εάν δεν είχαν αυτό το χάλι στα νοσοκομεία, δεν θα υπήρχε τόσος κόσμος στις συγκεντρώσεις που έγιναν πέρυσι στο νομό Λασιθίου στις τρεις πόλεις, αλλά και στο Ηράκλειο στην Πλατεία Ελευθερίας. Και εάν δεν είχαν αυτά τα προβλήματα τα νοσοκομεία, δεν θα είχε τόσο κόσμο η αυριανή συγκέντρωση που όπως φαίνεται θα έχει, γιατί έχουν ήδη εκδώσει ψηφίσματα στην παράσταση σχεδόν το σύνολο των φορέων του νομού Λασιθίου και ο Ξεσηκωμός είναι από το πιο μακρινό χωριό που είναι η Ζάκρος που θα βάλει ένα ολόκληρο λεωφορείο
από τη Σιτία μέχρι και τα χωριά της περιοχής του Σεληναριού, η Μήλατος, το Βραχάς, το Σύστη. Μα η υγεία, κύριε Μανουσάκη, μας αφορά όλους, όπου και αν μένουμε, και ειδικά όταν είμαστε σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εμάς και ακόμα μεγαλύτερη η ανασφάλειά μας για το πώς θα φτάσουμε στο πιο κοντινό κέντρο, στην πιο κοντινή δομή, στο πιο κοντινό νοσοκομείο, ναι. Ναι, επίσης να πω κάτι για αυτό που αναφέρθηκε για το κλείσιμο του δρόμου. Θα υπάρχει ταλαιπωρία αύριο, σίγουρα. Για κάποιους που θα θέλουν να μετακινηθούν εκείνες τις ώρες. Στο διαδικαστικό, ακριβώς. Αλλά νομίζω το καταλαβαίνει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τώρα κάνουμε μια κλιμάκωση των αγώνων. Ξεκινήσαμε με συγκεντρώσεις της πόλης μέσα. Δεν ενοχλήσαμε κανένα. Ειρηνικές διαδηλώσεις, μια χαρά μέσα στις πόλεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Και αυριανή ειρηνική θα είναι, αλλά είναι πάμε ένα βήμα παραπέρα. Τώρα θα είναι μια συγκέντρωση στην Εθνική Οδό. Μετά, αν η κυβέρνηση δεν κάνει αλλαγές που να φανεί ότι στα νοσοκομεία αλλάζει η κατάσταση, σταματάει αυτό το φεδιό να φεύγουν οι γιατροί και να βγαίνουν οι προκηρύξεις άδειες αγώνες, εάν δεν γίνει κάτι, μετά θα υπάρξει νέα κλιμάκωση και θα πάμε παραπέρα. Το επόμενο βήμα θα είναι στο Ηράκλειο. Έτσι, δηλαδή εκ των πραγμάτων, όταν ξεκινάμε ένα αγώνα για τη δημόσια υγεία και το δικαίωμα των πολιτών στη δημόσια δωρεάν υγεία, στο δικαίωμα να έχουν αυτό που έχουν πληρώσει και αυτό που δικαιούνται βάσει του συντάγματος, έτσι. Αλλά και αυτό που έχουν πληρώσει με τη φορολογία και τις φορές τους. Όταν ξεκινάμε αυτόν τον αγώνα, ο αγώνας έχει κλιμάκωση. Πάντως, κύριε Μανουσάκη, περιμένουν, φαίνεται ότι οι αποφάσεις... Μην περιμένουν να τα κάτσουμε στα αυγά μας από εδώ και πέρα. Έτσι. Οι αποφάσεις φαίνεται ωστόσο να είναι ηλυμένες. Βλέπετε τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία. Εσείς το καταγράφετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μέσα από το δικό σας το νοσοκομείο. Νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει, δεν εφημερεύει, δεν έχει καμία πια σημασία. Αλλά υπάρχουν γιατροί τους οποίους καλείται από το σπίτι τους, έτσι ώστε να καλύψουν περιστατικά, έτσι. Έτσι έγινε με το περιστατικό με τη φωτοβολίδα που ήρθε ο διευθυντής της χειρουργικής και έτσι έγινε μετά την επόμενη μέρα, την καθαρά Δευτέρα, που είχαμε και σταρική χωρίς να εφημερεύει ανεσολόγος και ήρθε από το σπίτι, χρειάστηκε διασωλήνωση το νεογονό, το διασωλήνωση και το μετέφερε χωρίς να εφημερεύει ο άνθρωπος, το συνόδευσε στο Ηράκλειο. Πιστεύετε ότι εξαιτίας αυτού του ξεσηκώμου και βέβαια με μία σειρά άλλες κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τα απογευματινά χειρουργεία, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, η ΝΑΠΙΑ, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου σήμερα, στάση εργασίας, έχετε κοντά σας και τους συναδέλφους σας εργαζόμενους από τον χώρο της υγείας στο Ηράκλειο. Πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, κύριε Μανουσάκη, ότι κάτι μπορείτε να καταφέρετε? Κοιτάξτε να δείτε, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Νομίζω ότι αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι κάτι δίκιο. Και όταν έχεις δίκιο, όσο και να αγωνίζεσαι, δεν χάνεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Δεν είναι εύκολο. Μια μέρα που το είπα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, που εντάξει και ο διοικητής πάνω, και ποιοι είστε εσείς που αλλάξετε την κυβερνητική πολιτική? 41% πήραμε και δεν σας υπολογίζουμε. Εντάξει, υπάρχει αυτή η απάρση στην κυβέρνηση. Αυτό το 41% στο τέλος σας τυχιώνει και τους ίδιους. Ναι, τώρα αυτό και πέρα. Το να διεκδικεί ο κόσμος να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να βρίσκει ένα ασφαλές νοσοκομείο και να βρίσκει την υγεία του και χωρίς να πληρώνει, δεν είναι κάτι παράλογο. Είναι δίκαιο αίτημα και γι' αυτό το λόγο εμείς θεωρούμε ότι αυτό το δίκαιο αίτημα θα έχει και συνέχεια. Και ο ξεσηκωμός δεν είναι μόνο δασιτιώτικος, είναι παγκρίτος, το έχουμε δει και άλλες φορές. Και θα είναι και πανελλαδικός. Σε όλη την Ελλάδα διεκδικούν οι άνθρωποι. Έτσι, οπότε σίγουρα η πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση είναι σημαντική. Βέβαια, εμείς κύριε Δουμπιαράκη έχουμε μόνο εσάς στο πλευρό μας. Τα τοπικά μέσα. Γιατί από τα Αθηναϊκά έχουμε φάει κόψιμο μόνο ο Γεωργιάδης. Κάθε μέρα ο Γεωργιάδης στην τηλεόραση. Κάθε μέρα. Άλλη φωνή δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι δικό μας θέμα αυτό. Αφήστε τους να έχουν το δικό τους το θέμα. Πάλι καλά το, που το, έχουμε εσάς. Ναι, το είπα, το είπα. Αυτό το 41% στο τέλος θα στοιχιώνει πάρα πολύ κόσμο. Το είπατε πριν από λίγο και έτσι θα σας αποχαιρετήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί στη συνέχεια και εσείς έχετε δουλειά και πρέπει να συνεχίσετε.